Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Σάμος Τάιμς στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα πότικα που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Σάμος Τάιμς στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Σάμος Τάιμς στο Facebook και μέσα φυσικά από το Samostimes.gr Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βανιά. Η κορυφαία ανομαλία φυσικά ήταν η κατάσταση των πτωμάτων, τόσο των ανθρώπων όσο και των σκυλιών. Όλα είχαν εμπλακεί σε κάποια τρομερή σύγκρουση, είχαν ξεσκιστεί και κατασπαραχθεί με σατανικού και εντελώ ανεξήγητου τρόπου. Ο θάνατο, από όσο μπορούσαμε να κρίνουμε, είχε προέρθει σε κάθε περίπτωση από στραγγαλισμό ή ξέσκισμα τη τα σκυλιά είχαν προφανώ αρχίσει τη φασαρία γιατί η κατάσταση του κακοφτιαγμένου περίφρακτου χώρου μαρτυρούσε βιαίο σπάσιμο από μέσα. Είχε τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση από την κατασκήνωση λόγω του μίσου των ζώων προ εκείνου του διαβολικού αρχαϊκού οργανισμού, αλλά εκείνη η προφύλαξη φαίνεται πω πάρθηκε μάταια. Όταν αφήθηκαν μόνα σε εκείνο τον τερατό διάνεμο, πίσω από έθραυσου τείχου που είχαν ανεπαρκή ύψο, πρέπει να έφυγαν πανικόβλητα. Είτε από τον ίδιο τον άνεμο, είτε από κάποια λεπτή, αυξανόμενη οσμή που εξέπεμπαν εκείνα τα εφιαλτικά δείγματα. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να πει κανεί με βεβαιότητα. Και αυτό ήταν ένα απόσπασμα από ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Τα βουνά της τρέλας». Και βεβαίως τα βουνα της τρελας και βεβαιως όταν μιλαμε για τα βουνά της τρέλας, μιλάμε για ένα συγγραφέα, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας, ο οποίος δίνει με συναρπαστικό τρόπο το κλίμα του παράδοξου, του τρόμου και του μακάβριου. Το σκηνικό των ιστοριών του έρχεται από τις παγωμένες ερήμους της Ανταρκτικής μέχρι και τη σκοτεινή σοφίτα στο χωριό ή στην πόλη. Έχει μόνιμο φόντο τη φρική, φυσικά έχει πολύ ομίχλη και πολλά περιθώρια για να βυθιστεί ο χώρος και ο νους άνθρωποι, ζώα, παράδοξα πλάσματα, δυνάμεις του καλού και του κακού οι οποίες είναι προσωποποιημένες, απόκριφο φως δαιμόνων ή δαιμονολογικών πηγών, απόκριφα και απαγορευμένα βιβλία συνθέτουν ένα φοβερό σκηνικό για βιβλία που ακροβατεί στο όριο της αλήθειας και του εφιαλτικού ονείρου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα κάθε τρεις και λίγο και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Howard Phillips Lovecraft. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times το facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιάς Ο Χάουαρτ Φίλιπς Λαύκαρτ λοιπόν ήταν αμερικανός συγγραφέας φανταστικής λογοτεχνίας τρόμου. Ήταν ίσως από τους πρώτους που έδωσαν στις ιστορίες τους έναν τόνο επιστημονικής φαντασίας. Χωρίς όμως να μπορεί να το πει και επιστημονική φαντασία, όπω θα έχουμε πει και στα προηγούμενα podcast. Τα έργα του, μάλιστα, όπω συμβαίνει άλλωστε με όλου σχεδόν. Έτσι, το λέγαμε και με το Φιλιπ Τικ, το είχαμε πει και με, το, και με του άλλου που έχουμε δει στα προηγούμενα podcast τη σειρά κάθε τρει και λίγο. Τα έργα λοιπόν και του Lovecraft δεν ήταν με να έτυχαν, αυτό που λέμε ευρεία αναγνώριση όσο ζούσε, αλλά αποδείχε πολύ σημαντικό το έργο του και είχε μεγάλη επιρροή μεταξύ άλλων συγγραφέων και φίλων τη φανταστική λογοτεχνία τρόμου. Ο Λάφκρατ πέθανε και σχετικά μικρό, από καρκίνο στην ηλικία των 46 χρόνων, νεότατο θα λέγαμε τα σημερινά δεδομένα. Είχε γεννηθεί στι 20 Αυγούστου του 1890 στο Ροντ Island, στο Providence, πατέρα του ήταν ο Ινφιλτ Σκοντ Λάφκρατ. Ήταν ένα πλανόδιο πολιτή κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων. Η μητέρα του Lovecraft, η Σάρα Σούζαν Φίλιπς Lovecraft, τις οποίες μάλιστα η πρόγονοι ήταν από τους πρώτους απικιστές της Μασαχουσέτης στα 1630 και παντρεύτηκε τον πατέρα του γύρω στα 30. Ήταν κάτι πολύ ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή, γι' αυτή ήταν και ο πρώτος γάμος για τους δύο. Στα 30 τότε εκείνη την εποχή θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ο Χάουαρντ Λαύκραφτ ήταν ένα μοναχοπέδι και όταν ήταν 3 ετών ο πατέρας του υπέστη ένα οξύ ψυχοντικό επεισόδιο. Διαγνώστηκε ότι υπέφερε από παραλυτική παράνοια και παρέμεινε νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο Μπάτλερ μέχρι το τέλος της ζωής του το 1893. Μάλιστα το παράξενο είναι ότι την ίδια τύχη με τον πατέρα του είχε και η μητέρα του γιατί τρελάθηκε και αυτή όταν ο Χάουαρντ ήταν 29 ετών και η μητέρα του πέθανε μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή γύρω στα 61 πέθανε η μάνα του. Από τότε το και στο εξή ο Lovecraft μεγάλωσε με τις δύο θείες της μητέρας του, τη Λίλιαν Τελόρα Φίλιπς και την Άννη Έμελιν Φίλιπς και τον παππού του, ο οποίος λεγόταν Βίπλιν Φαν Μπέρεν Φίλιπς. Μεγάλα ονόματα, το ξέρω, αν να τα θυμάσαι. Εμείς κρατάμε τον Lovecraft. Ο Lovecraft ήταν παιδί θαύμα. Μπορούσε να απαγγείλει ποιήσεις σε ηλικία δύο ετών και όχι τα κλασικά αυτά τα δικά μας ανάγκη άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι έτσι πιο σύνθετα πράγματα συνέθετε ολόκληρα πείματα στα έξι του τώρα αν ε, δεν ξέρω πως κατέληγαν και αυτά μπορεί να κατέληγαν με το γνωστό ε, δικό σας ή τα του καλλιτέχνη ο παππούς του τον εθάρινε τον Lovecraft, να διαβάζει κλασική λογοτεχνία. Ε, είχε διαβάσει το Χίλιε και Μια Νύχτε, το οποίο παρεμπιπτόντω είναι πολύ καλό. Αν το βρείτε, διαβάσετε το. Την ε, θρηλική εποχή του Μπέλφιτ, το οποίο δεν το έχω διαβάσει. Και παιδικέ εκδόσει τη Ελιάδα και τη Οδύσσια, τα οποία όλοι το έχουμε διαβάσει, έστω και με αυτόν τον καταναγκαστικό τρόπο του σχολείου. Ε, τον Lovecraft επίση του διέγειρε πολύ το ενδιαφέρον για το παράξενο. Ο παππού του, ο οποίο του λέγει ιστορίε γοτικού τρόμου πάντα υπάρχει ένα παππού, μια γιαγιά που θα κάνει τη δουλειά. Ο Λαφκράφτ ήταν ένα από τα παιδάκια εκείνα τα οποία δεν το βγάζε έξω και συνεχώ ήταν κρυωμένο. Συνεχώ τρέχαν οι μίξε του, συνεχώ αρρώστανε, τίποτα. Μια έτσι, ξέρει, τα όλοι τα έχουμε περάσει λίγο πολύ. Σύμφωνα με έναν βιογράφο του Λαφκράφτ, έπασχε από μια σπάνια ασθένεια αυτή τη ποικιλοθερμία. Τι είναι τώρα η ποικιλοθερμία, ακούστε τα. Είναι μια ασθένεια σύμφωνα με την οποία ε, η θερμοκρασία του δέρματος είναι χαμηλή βέβαια χαμηλή η θερμοκρασία του δέρματος και μάλιστα ήταν χαμηλή αλλού άμα μετρήσεις πιο χαμηλή αλλού λίγο πιο αυξημένη κάπως έτσι έπαιζε έτσι με όλα αυτά που είχε ο Lovecraft Όσε φορέ ξεκίνησε να πάει σχολείο, δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν καθόλου πετυχημένε οι απόπειρέ του. Πήρε παιδεία κατοίκων, κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο εκείνη εποχή, που δεν υπήρχε και το WebEx, όλα αυτά τα, τα βαρετά και τρισάθλια τα οποία ε, κάνουμε σήμερα και τα ονομάζουμε πρώτο. Παλιά, όταν ήθελε το παιδί να μάθει και έπρεπε το παιδί να μάθει, δεν μπορούσε να πάει σχολείο, πήγαινε ο δάσκαλο στο σπίτι, το μάθηνε και τέλο, end of the story. Το 1899, λοιπόν, ο Lovecraft άρχισε να εκδίδει μόνο του διάφορα. Ε, πολυγραφόμενα έντυπα με πρώτο το The Scientific Gazette, η επιστημονική δηλαδή φυλάδα, εφημερίδα. Ο Ιπλου Βαν ο Ιππλ Βαν Μπέρεν Φίλιπς είναι ο παππούς του ε, σε περίπτωση που το ξεχάσετε το όνομα που είναι και εύκολο πέθανε το 1904 και μετά με το που πέθανε ο Γέρο Φίλιπς η υπόλοιπη οικογένεια δεν άρχισε να φτάσει στην εξακλήρωση γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσει, κακή διαχείριση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι λοιπόν τα πήρε παραμάσκαλα όλα τα τσιμπράγκαλα η οικογένεια και αναγκάστηκε να μετακομίσει σε ένα πολύ μικρότερο και λιγότερο άνετο σπίτι από αυτό το οποίο ζούσαν και ήταν έτσι φοβερό ε, λίγο παρακάτω πήγαν εκεί στην οδό Angel. Προσέξτε, Angel. Τώρα, πα ένα παιδάκι το οποίο ούτω ή άλλω ε, την έχει ακούσει και λίγα εκεί σε μια οδό που λέγεται Angel. Θέλει πολύ, όχι. Ο Lovecraft λοιπόν έχει κατεβληθεί τόσο από το συμβάν αυτό του θάνατο του παππού και τη μετακόμιση που για ένα διάστημα έχει τάσει αυτοκτονία. Ακολούθω τέσσερα χρόνια μετά και όχι πολύ ακολούθω, λίγο, λίγο αργότερα. Το 1908 ο Lovecraft παθαίνει νευρικό κλονισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορεί να πάρει το σχολικό απολυτήριο. Με τίποτα, με την καμία δεν την πάλευε το παιδί, δικαίω. Η αποτυχία του αυτή όμω να ολοκληρώσει τι σπουδέ του και να μπει στο Brown University, το πήραν ένα πάρα πολύ καλό ε, πανεπιστήμιο τη περιοχή και τη εποχή και θέλαν οι δικοί του να μπει εκεί, η αποτυχία αυτή τον στίχησε για το υπόλοιπο τη ζωή του. Είναι σαν να λέμε, δεν μπέρε τι Πανεγλίνη. Όχι, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει η κοινωνία όλη. Ο Lovecraft τότε ξεκίνησε να γράφει φανταστική λογοτεχνία νεαρό παιδί, ήταν, έγραφε τα δικά του. Μετά την παραμέτρηση της βαδαστική λογοτεχνία, για χάρη τη ποιήση και των δοκιμίων. Έγραψε και ποιήση και δοκιμία, καταπληκτικά. Όχι. Τελικά επέστρεψε στη βανταστική λογοτεχνία το 1917 με το πιο καλογραμμένο διήγημά του, όπω ο τάφο και ο δάγων. Το ξαναλέω. Ο τάφο και ο δαγών. Τι σημαίνει ο δαγόν. Ε, είναι αγροτική θεότητα της περιοχής της Παλαιστίνης και αρχικά ήταν θεός της γονιμότητα. Η λατρεία του δαγόν ξεκίνησε από τους αμόριου, αμορέους της Ασίας. Αχα, λοιπόν, οκ, okay, θα το δούμε στην ε, συνέχεια, ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Το τελευταίο αυτό ήταν το πρώτο του έργο που δημοσιεύθηκε ο τάφο και ο δαγόν. Όταν εμφανίστηκε στο Weird Tales το 1923. Οι μακροσκελήσει και οι συχνέ του επιστολέ τον κατέστησαν έναν από του μεγαλύτερου επιστολέ του 20ου αιώνα. Έγραψε συνέχεια, ρε παιδί μου, ήταν ο σημερινό τύπο, ο οποίο μπαίνει και κάνει ε, σχόλια ε, κάτω από δεκάδε post, ε, κάνει retweet, ε, κάτω από τα tweet γράφει απαντήσει και ιστορίε. Ε, Αυτό ο τύπο ήταν, μόνο που τότε δεν υπήρχαν τα social media και το έκανε με επιστολέ. Έτσι έμεινε ω ρεκόρ γκίνε, ένα από του μεγαλύτερου υψηλογράφου του 20ου αιώνα. Μεταξύ των αηλογραφών του ήταν και μη μάρουμε, μεταξύ αυτών που αηλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και η τότε νεαρή Φόρε Τζέι Άκερμαν, Ρόμπερτ Μπλοχ. απο πού τον θυμάμαι στον Ρόμπερτ Μπλοχ, έγραψε το ψυχό. Και Ρόμπερτ Α. Χάουαρντ, έγραψε τον κόνανο Βάρβαρο. Ο Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, Έγραψε τον Κόναν τον Βάρβαρο. Η μητέρα του Λαβκράφτ πήκε και εκείνη, είπαμε, στο νοσοκομείο, μπήκε στο νοσοκομείο Μπάτλερ, και πέθανε μετά από χειρουργικέ επιπλοκέ στι 21 Μαου του 1921. Τώρα, όταν λέμε χειρουργικέ επιπλοκέ εκείνη την εποχή, και με δεδομένο το γεγονό ότι η μαμά του Λαβκράφτ, είπαμε ότι δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, ψηλό και εκείνη, ήταν πάρα πολύ σύνηθε εκείνη την εποχή λογοτομή και άλλα τέτοια ηλεκτροσόγια ιστορίε, άρα το χειρουργικέ επιπλοκέ αφήστε το λιγάκι ανοιχτό. Λίγο αργότερα λοιπόν από το θάνατο της μάνας του έλαβε μέρος σε ένα συνέδριο αριστεχνών δημοσιογράφων όπου και γνώρισε την Σόνια Γκριν. Γεννημένη το 1883 και μεγαλύτερη του Lovecraft κατά 7 χρόνια. Μεγαλύτερη. Παντρεύτηκαν το 1924. Το ζευγάρι μετακόμισε στο Brooklyn, της Νέας Υόρκης, έναν τόπο που ο Lovecraft ποτέ του δεν μπόρεσε να ανεχθεί. Τελικά χώρισαν κοινή συνενέση. Μετά από τσακωμούς και όλα τα τα ωραία, τα υπέροχα που υπάρχουν στα ζευγάρια. Ο Lovecraft επέστρεψε στο Providence, όπου είχε γεννηθεί, και εκεί πέρα στο υπόλοιπο τη ζωή του. Η περίοδο τώρα μετά την επιστροφή του στο Providence, που ήταν και η τελευταία δεκαετία τη ζωή του, ήταν και η πιο δημιουργική του περίοδο. Κατά αυτή την περίοδο, ο Lovecraft έγραψε τα περισσότερα από τα πιο γνωστά του διηγήματα και τι δημοφιλέστερε εκδόσει Pulp εκείνη τη εποχή. Έχουμε ξαναπεί την εκδόση Pulp, έτσι, εκδόσει Πάλπ είναι αυτέ που είχαν με σκληρό χαρτί, σκληρό πορτό, χαρτί. Ευτελή αξία μπαίνουν, τα βίπερ νόρα και βγάλε. Έγραψε επίση και τα μυθιστορήματα Η περίπτωση του Charles Dexter Ward. Τα Charles Dexter Ward. Η περίπτωση του Charles Dexter Ward. Τα βουνά τη τρέλα, από αυτό που διαβάσαμε στην αρχή. Και συχνά επίση ο Λαβγραφτ εκείνη την περίοδο εργάζεται ω διορθωτή έργων άλλων συγγραφέων ενώ άλλοτε Γράφει και για χάρη άλλων. Γίνεται δηλαδή ένα ghost rider και πα και λε: Ω θέλω να γράψω ένα τρόμο. Είμαι καλό, αλλά δεν το έχω με το τρόμο. Σε ποιον θα πάω, θα πάω στο Lovecraft Και πήγαινε ο και έγραφε για άλλου. Παρόλε όμω τι εγγραφικέ του προσπάθειε του Lovecraft η οικονομική του κατάσταση χειροτέρεψε. Προφανώ, είπαμε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τα οικονομικά. Και ποιο θα πάει καλά με τα οικονομικά. Αναγκάστηκε έτσι λοιπόν να μετακομίσει μαζί με τη θεία του σε ακόμα μικρότερο σπίτι. Από αυτό που ήταν στον Οντό Έιτζελ, ή μάλλον περίμενε, ναι, οκ, okay, όχι λάθο. Ε, ναι, 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 στο Έιτζελ πήγε λίγο σε πιο μικρό. Και ε, λίγο μετά αυτοκτονεί ο Robert E. Howard. Ο οποίο τον είχε γνωρίσει πριν, και ήταν ένα από του τύπου που είπαμε ότι αηλογραφούσαν πάρα πολύ. Και αυτό όμω με επηρεάζει πάρα πολύ βαθιά. Δεν ξέρουμε τώρα εάν είχε επηρεάσει πολύ βαθιά και τον Ρόμπερτ Χάουαρντ, η αηλογραφία του με τον Λάβκραντ, για αυτόν τον λόγο ο άνθρωπο αυτοκτόνησε. Αυτά τα λέγανε οι κακέ γλώσσε στην εποχή εκείνη, αλλά επειδή εμεί εκείνοι δεν ήμασταν. Who cares, προχωράμε παρακάτω. Το 1936, ξανά, το 1936 το πέτυχα τώρα, διαγνώστηκε ο Lovecraft με καρκίνο του εντέρου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε πρόβλημα υποσυτισμού. Δεν έτρωγε παιδιά, δεν έτρωγε ο άνθρωπο. Προφανώ ήταν από τον καρκίνο, ξέρει. Έζησε λοιπόν μέσα σε συνεχεί πόνου μέχρι το θάνατό του τον επόμενο χρόνο του 1937 στο Providence του Rhode Island. Συχνά στον τάφο του Lovecraft, στο νεκροταφείο Swine, ε, το αυτό το πούμε. Συχνά στον τάφο του Lovecraft, στο νεκροταφείο Swan Point, στο Providence, θα βρει κανεί συνθήματα γκράφιτι με τη γνωστότερη ρήμα από τα διηγήματά του που είναι το κάλεσμα του Κθούλου. Και τι λέει η επιγραφή αυτή. Δεν είναι νεκρό αυτό που αιώνια κινείται. Δεν είναι νεκρό αυτό που αιώνια κείται. Και ίσως έρθουν παράξενες εποχές όταν ακόμη και ο θάνατος τα πεθάνει. Η επιγραφή πάντως που διάλεξε ο Lovecraft για τον εαυτό του είναι πάρα πολύ απλή. Howard Phillips Lovecraft, 20 Αυγούστου 1890, 15 Μαρτίου 1937. I am Providence. Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Σάμος Time στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Αυτά λίγο πολύ ως βιογραφικά για το Lovecraft. Να πούμε λιγάκι για το έργο του. Η έμπνευση του μεγαλύτερου μέρους του έργου του Lovecraft προήρθε από τους εφιάλτες του. Και ίσως αυτή είναι και ένα είδος, να το πω, ενόραση στο υποσυνείδητο. Ε, υπάρχει ένα συμβολισμό, όλα αυτά, υπερικά, με τα όνειρα κτλ. Και, τα και, τα και, τα και, τα και γενικότερα κάνουν το έργο του Lovecraft να έχει μια συνεχιζόμενη επίγυση και επιτυχία. Οι προσανατολισμοί του Lovecraft τον οδήγησαν στο να αναπτύξει μεγάλη εκτίμηση για τα έργα του Edgar Allan Poe με τον οποίο θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή podcast κάθε τρεις και λίγο. Τα έργα του Poe λοιπόν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες του ιστορίες με θέμα το μακάβριο αλλά και όλο το, συγγραφικό του ύφο. Όταν ο Lovecraft ανακάλυψε τα διηγήματα του Λόρδου Ντάνσανι, άρχισε να μετατοπίζει τις συγγραφές του προς νέες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα μια σειρά παρόμοιων φαντασιακών ιστοριών που διαδραματίζονται στις ονειροχώρες. Τελικά η επιρροή του Άρθρου Μάχεν, του οποίου τα άριστα δομημένα διηγήματα σχετίζονται με την επιβίωση του αρχαίου κακού και του οποίου οι μυστικιστικές του αντιλήψει περί πίσω από την πραγματικότητα τελικά άρχισαν να οθούν τον Λαφκραφτ, πώ προ το να βρει μάλλον μια δικά του έκφραση από το 1923 και μετά. Αυτή η έκφραση άρχισε να παίρνει μελανά χρώματα με τη δημιουργία αυτό που τώρα πλέον ονομάζεται και πολύ αγαπημένο μα μυθολογία Κθούλου. Είναι ένα πάθεν δηλαδή από εξωγήινε, εξωδιαστατικέ θεότητε και φρικιαστικά όντα που αποζητούν να κάνουν την ανθρωπότητα θύραμά του. Και η ύπαρξη των οποίων υπονοείται σε πανάρχιου μύθου και θρύλου. <χα>, τα έχουμε δει το... από εδώ και μετά στο Discovery. Τον όρο μυθολογία Κθούλου τον επινόησε Derleth, το Λαύκαρ, ο Όγκας Ντέρλεθ μετά τον θάνατο φυσικά του Λάφκαρτ, ο οποίο είπαμε Λάφκαρτ μέχρι τότε, ποιο του είναι σημασία. Ο Λάφκαρτ δημιούργησε μέσα από τα διήγηματά του τον α, πιο σημαίνοντα μηχανισμό πλοκή τη λογοτεχνία τρόμου. Το νεκρονομικό. Το ξαναλέω. Το νεκρονομικό. Ένα μυστήριο βιβλίο μαγεία που συνεγράφει από τον παράφρονα Άραβα Απτούλ Αρχασδρέντ. Η ισχύ και η απήχηση αυτή τη ιδέα εντό τη μυθολογία οδήγησαν κάποιου στο συμπέρασμα ότι ο Λάβγραφτ την είχε αντλήσει από κάποιο υπαρκτό μύθο και διάφορα ψευδονοκροκομικά βιβλία έχουν εκδοθεί με την πάροδο των ετών. Το νεκρονομικό είναι λίγο πολύ το ιερό δισκοπότηρο του φανταστικού. Mm. Το πεζό του ύφου είναι μάλλον απαρχαιωμένο. Προτιμούσε να χρησιμοποιεί βαρύγδουπα και δυσνόητα επίθετα όπω Έλτριτ, αλόκοτο. Ρυκνός, φωλιδοτό, κυκλόπιο. Οι απόπειρες του Λεόφικραφ να μεταγραμματίσει τοπικέ διαλέκτου σήμερα φαίνονταν ακριβεί. Κατέγραψε τα έργα του σε Αγγλικά Βρετανία ήταν Αγγλόφιλο, το παραδεχόταν, και κατά καιρού προέβαινε σε ορθογραφικού αναχρονισμού. Έκανε διάφορα έτσι λαθάκια, κάτσε τον μπόστ, να το πούμε έτσι στο ελληνικό. Αλλά καμία σχέση σε ύφο και ύφο σε ύφο. Το ύφο αφήστε το, δεν ξέρουμε καν τι έπαιζε. Ο Λάβγραφ ήταν φανατικό, όπω είπαμε, επιστολογράφο, το άρχισε να γράφει. Ορισμένε φορέ έγραφε τι επιστολέ του ημερομηνίε πρώτη 200 ετών. Έγραφε κάτι, μου και έλεγε Είμαι χρόνο το αξιδιώτο. Τέτοια φάση σαν το TikTok. Ώστε να χρονολογούνται πριν από την Αμερικανική Επανάσταση, η οποία ήταν αντίθετη στην αγγλοφιλία του, γιατί είπαμε Αμερικανό ο Λάβγραφ, αλλά που πάρα πολύ του Έγκλου τους Άγγλους, Έγγλους, όχι Έγγλους, Άγγλους τους γούσταρε πάρα πολύ τους Άγγλους οπότε έβαζε και 200 χρόνια πριν την εποχή που ήμασταν ακόμα England. έλεγε ότι ο 18ος και ο 20ος αιώνας ήταν η καλύτερη του ο 10ο αιώνα ήταν μια περίοδο γεμάτη χάρη και ευγένεια, ενώ ο ηταν μια αιώνα ήταν ένα επιστήμη. Κατά τη γνώμη του, ο 10ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα η Βικτωριανή εποχή ήταν ένα λάθο. Μεγάλο λάθο. Μεγάλο, μεγάλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αμυγό το έργο του, οι οριστικέ εκδόσει τη μυθιστορηματική πεζογραφία του, δηλαδή τα βουνά τη τρέλα και άλλα μυθιστορήματα κτλ. Και, και δαγών και άλλε μακάβρε ιστορίε, ο τρόμο του Ντάννουιτ και άλλα διηγήματα, ο τρόμο, το μουσείο και άλλε ανθεωρημένε ιστορίε, εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Αρχαμ house ο οποίο αρχικά, αρχικά είχε ω σκοπό να επικεντρωθεί στην έκδοση των έργων του Λάφκραντ, αλλά κατέληξε να εκδίδει και άλλα πολλά έργα φαντασική λογοτεχνία και να γίνει. Ο γνωστό οίκο ε, φανταστική λογοτεχνία που ξέρουμε όλοι. Όχι όλοι, αλλά εν πάση όσοι ασχολούνται. Στην Ελλάδα, μεταφράσει των έργο του κυκλοφόρου της τη εκδόση Έολο, 13 τίτλοι, το Locus 7 στη σειρά Η εκπληκτική κόσμη του Χάουαρ uh, Philips Lovecraft, 10 τόμοι, μεταφρασμένα στην ολότητά του από τον Γιώργο Μπαλάνο και Κάκτο απάντα, επίση 4 τόμοι. Προσέξτε τώρα. Ο Γιώργο Μπαλάνο, δηλαδή για την Ελλάδα είναι ο Lovecraft, ε, ότι είναι Ο Lovecraft, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα διάβασε στα αγγλικά στο ε, πρώτο κείμενο και τα μετέφερε όσο το δυνατόν γίνεται πιο καλά στην ε, ε, ελληνική γλώσσα, προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να τις ε, ε, αξιοποιήσουμε, να τις θαυμάσουμε ή να πούμε, ρε φίλε, τι είναι αυτό ας το να πάνε. Βέβαια, να πω όμως ότι ε, στην ε, Στι εκδόσει κάκτο, τα άπαντα, αυτό που είπαμε, το τετράτομο, τη μετάφραση την έχει κάνει ο Χρήσο Καρτέρη και όχι ο Γιώργο Μπαλάνο. Ε, θεωρείται από του ειδικού γύρω από τον, Graf, ε, από τον Lovecraft ότι η καλύτερη μεταφράση είναι του Γιώργου Μπαλάνου. Και τον Γιώργο Μπαλάνο, βλέπω εδώ, έχω, είναι, έχω από εκδόσει. Ε, τι είναι αυτό, Λόκου 7, από αυτό. Έχω ε, μπαλάνο, αλλά ίσω είναι και στάλα, δεν παίρνω όρκο. Πάντω, το κάκτο είναι, είπαμε, άλλο ο μεταφραστή. Ο Lovecraft συνέγραψε σε τρει διαφορετικέ κατηγορίε μεθιστορημάτων κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Παρότι τα διηγήματα του ανήκουν σε μια κατηγορία που γράφηκαν σε περίοδου ε, που είχαμε και άλλα διηγήματα άλλων κατηγοριών, υπάρχουν περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων όλε οι συγγράφε του Lovecraft μπορούν να αποδοθούν σε μια από τις κατηγορίε. κατηγορίες. Η διαφοροποίηση αυτή έχει γίνει από άλλους, δεν έχει γίνει για τον Lovecraft, γι' αυτό και και εδώ λίγο τα πράγματα, ο, τάξη, λίγο μπερδεύουν. Έχουμε τα αντιγήματα της φρίκης, δηλαδή, από την περίοδο του 1905 μέχρι το 1920, τις ονειροχώρε από το 20 μέχρι το 27 και τα διηγήματα μυθολογία Κθούλου από το 1925 μέχρι το 1935, λίγο δηλαδή πριν από το θάνατό του. Υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα των βιβλίων του Lovecraft, μπορείτε να το ψάξετε, να το δείτε. Πολλοί σύγχρονοι αναγνώστες συγκλονίζονται από τις παρατσιστικές, ταξικές και σχετικές με τη διαφορά των δύο φίλων αναφορές του Lovecraft, αλλά ο Lovecraft γράφει στην εποχή του, δεν γράφει το σήμερα. Είπαμε ότι ήταν φανατικός αγγλόφιλος, θεωρούσε την αγγλική κουλτούρα το καταπληκτικό, το, το απόγειο ρε, παιδί μου, το, το, του πολιτισμού. Ε, μάλιστα έβλεπε τους απογόνους των άγγλων απίκων στην Αμερική ως κατώτερη ποιότητα παρακλάδια τίποτε είναι κάτι που δεν είχαν να κάνουν τίποτα τα συγγράμματα του Λάφκραφ παρουσιάζουν ξεκάθαρα μια αρνητική στάση ως προς την επιμειξία των φίλων και των εθνικότητων είπαμε αν τον κρίνουμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα είναι από ο... χάλιας είναι πολύ χάλιας ο Λάφκραφ από αυτή την άποψη. Έτσι, γιατί έχουμε πολλά φιλετικά, ρατσιστικά και ταξικά στερεότυπα. Άρα το Lovecraft θα τον κρίνουμε, το κρίνουμε, θα τον αφήσουμε στην εποχή του και θα τον διαβάσουμε στην εποχή του. Ε, κάποιοι σύγχρονοι ε, κριτικοί έχουν επικρίνει την υποτιθέμενη αντίληψη του Lovecraft περί Λεύκη Ανατολέτα και ξαναλέω υποτιθέμενη γιατί το Lovecraft θα τον κρίνουμε στην εποχή του και όχι στο σήμερα. Μάλιστα το τυπικότερο παράδειγμα των απόψεων του Lovecraft για όλα αυτά τα, τι ταξικέ διαφορέ. Ε, μάλλον μπορεί να το βρει κανεί σε ένα δίηγμα του στο ψυχρό αέρα. Όπου εκεί γίνονται πολλέ υποτιμητικέ αναφορέ στου άπορου Λατινοαμερικάνου τη γειτονιά του από τον αφηγητή. Ε, ο οποίος κάνει υποτιμητικέ αναφορέ στου άπορου Λατινοαμερικανού, αλλά σέβεται ευλαβικά τον πλούσιο Ισπανό αριστοκράτη, ο οποίο, αν θυμάμαι καλά, ονομάζεται Δόκτωρ Μουνιό. Μουνιόθ. Μουνιόθ. Δόκτωρ Μουνιόθ. Μουνιόθ. Άνθρωπο με καταγωγή, καλλιέργεια και διάκριση, όπω τον αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λάβκραντ. Ε, το μοτίβο στον Lovecraft είναι ο ήρωα που ανακαλύπτει ότι η οικογένειά του φέρει κάποια κατάρα. Ο, η η καταγωγή του είναι μολυσμένη με μία ανθρώπινο αίμα. Πάρα πολύ κοινό συμβαίνει σε όλου. Ε, Παραδείγματα τέτοιων έργων αποτελούν τα γεγονότα γύρω από τον εκλειπώντα Άρθρου Τζέρμιν και την οικογένειά του, τα αποδίκια μέσα στου τοίχου και η σκιά πάνω από το Ιντσμουθ. Το μοτίβο αυτό ίσω αποτελεί αντίκτυπο τη ανησυχία του Λάφκρατ σχετικά με το ιστορικό τη ίδια τη οικογένεια που είπαμε η τρέλα πήγαινε σύννεφο, ειδικότερα μετά το θάνατο του πατέρα του από σύφυλλη, όπω υποψιαζόταν ο Λάφκρατ, σύφυλλη ο οποίο οδήγησε στην τρέλα, τρέλα οδήγησε σύφυλλη Κάνετε τα ένα χταρμά εκείνη την εποχή όλα αυτά ήταν πάρα πολύ κοινά. Ε, για να ρίξουμε μια ματιά όμως στη γράφη, στη σκιά πάνω από το Ίντσμουθ. E Τίποτα δεν σάλευε σε εκείνο το νεκρό δρόμο, δίπλα στην απόκρημνη κίτη και το μουγκλουτό των καταραχτών έπνιγε τα βήματά μου. Ήταν ένα αρκετά μακρύ τρέξιμο στον ανεπομένο σταθμό και για κάποιο λόγο η μεγάλη πλήνθινη τύχη των αποθηκών ολόγυρά μου φάνταζαν πιο τρομακτική από τι προσώπου των απλών σπιτιών. Τελικά έφτασα στο μεγάλο αψιδωτό σταθμό ή σε ό,τι είχε απομείνει από αυτόν και τράβηξα γραμμή προ τι στράγε που ξεκινούσαν από την άλλη άκρη του. Ήταν αυτό το απόσπασμα τρομακτικό. Όχι, αλλά γενικότερα το έργο του Lovecraft κάνει κάτι, είναι thriller, Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο διαβάζει και okay, λέει: Οκ, εντάξει, δημιουργεί ατμόσφαιρα. Και αν μπει και εσύ σε τέτοιο έτσι mood ατμοσφαιρικό, νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά διαβάζοντα τον Lovecraft. Ο Lovecraft χρησιμοποιεί εκτενώ τη γενέτειρά του, τη Νέα Αγγλία, στα έργα του. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται πολλέ πραγματικέ ιστορικέ τοποθεσίε, αλλά και αρκετέ φανταστικέ. Ε, έχει και φανταστικέ, έχει από και τι φανταστικέ. Το Πανεπιστήμιο του Μισκατόνικ, είναι στη φανταστική πόλη του Άρκαμ της Μασαχουσέτης σας θυμίζει κάτι το Άρκαμ και βέβαια σας θυμίζει κάτι το Άρκαμ το Άρκαμ είναι το Άρκαμ Asylum στο Batman είδατε, όλα έχουν μια σχέση κάποια στιγμή και κάποτε συνδέονται με κάποιο τρόπο φανταστικό ε, ή όχι. Επίσης, άλλο φανταστικό μέρος ε, του φανταστική τοποθεσία στα βιβλία του Λάφκραφ είναι η κομμοπολή του Ινσμουρ, το χωριό του Ντάνσουιτς, τα θεόρατα βουνά της Τρέλα στην Ανταρκτική, ο ποταμός Μισκατόνικ, το Kingsport τη Μασαγουσέτη, το Άλλη Πούλη Μασαγουσέτη, η παραλία Μάρτιν, η φανταστική κεντρική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στο πραγματικό πανεπιστήμιο του Μπένο Άιρε. Σύμφωνα με τον Λάφκραντ υπάρχει ένα αντίγραφο των νεκροκομικών στο Buenos Aires, αλλά το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires δεν είχε ποτέ μια κεντρική βιβλιοθήκη. Χα. Ήχε και δεν το, το ξέραμε. Εμεί και το ξέρει ο Λάφκραντ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το έργο του Lovecraft. Αυτά ήταν ορισμένα πράγματα σχετικά με το Lovecraft. Τα βιβλία πάρα πολλά. Είπαμε που μπορείτε να βρείτε και να δείτε. Ξαναλέμε, εκδόσει σε όλου. Έχει 13 τίτλου. λόγου 7 στη σειρά. Η εκπληκτική κόσμη του Howard Philip Lovecraft έχει 10 τόμου μεταφρασμένα από τον Γιώργο Μπαλάνο που θεωρούνται οι καλύτερε μεταφράσει. Και ο Κάκτο έχει τα άπατα του Lovecraft σε 4 τόμου. Σε διαφορετική όμω μετάφραση, οτιδήποτε και να επιλέξετε είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε καλά γιατί αυτό είναι με τα βιβλία να περνάμε καλά μέχρι την επόμενη φορά να περάσετε ακόμα καλύτερα στο μικρόφωνο του κάθε τρεις και λίγο με λίγα λόγια σχετικά με τον Χάουρντ Φίλιπς Lovecraft σήμερα ήταν ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βαρνιάς φιλιά σα πείτε για να προσέχετε θα τα πούμε την επόμενη φορά και είπαμε ότι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τον Edgar Άλαν Πόε Φιλιά στο σπίτι και να προσέχετε. Bye! Κάθε τρει και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Σάμος Τάιμς στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρει και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Σάμος Τάιμς στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Σάμος Τάιμς στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά.